Δεν είναι δυνατόν σε εκείνον που αμάρτησε, λέει ο Αββάς Μάρκος ο ασκητής, να διαφύγει την ανταπόδοση, παρά μόνο δια μετανοίας, η οποία αρμόζει στο σφάλμα. Ουκέ στην αμαρτήσαντα την ανταπόδοση διαδράσει, η μη δια μετανοίας προσηκούσεις το σφάλματι. Τι μας λέγει εδώ ο Αββάς Μάρκος? Μας λέγει ότι κάθε αμαρτία η οποία λαμβάνει την ένδικο μισθαποδοσία, έχει δηλαδή κάποιες συνέπειες, μπορεί να ανασταλούν αυτές οι συνέπειες στην περίπτωση της κάθε αμαρτίας, εφόσον ο άνθρωπος δείξει την ανάλογη μετάνοια. Βλέπουμε και στην Σοφία Σιράχ το εξής: «Μη ανάμενε επιστρέψε προς Κύριον και μη υπερβάλλου ημέραν εξ ημέρας. Εξάπεινα γάρ εξελεύσετε οργή Κυρίου και εν καιρό εκδικήσεως εξολή». Δηλαδή λέει, μη βραδύνεις, μην βραδύνεις αναμένουν κατάλληλον τάχα καιρών για να επιστρέψεις προς τον Κύριον και μην αναβάλεις τη μετάνοια και διορθωσή σου από τη μια ημέρα στην άλλη, διότι ευνηδίως θα επέλθει εναντίον σου η οργή του Κυρίου και κατά τον καιρόν της δικαίως παρά του Θεού τιμωρίας θα καταστραφείς. Να επιστρέψεις τον Κύριον, λέει πάλι, να γυρίζεις δηλαδή πίσω στον Κύριο, λέγει πάλι στη Σοφία Σιράχ, ο αμαρτωλέ επίστρεφε επί Κύριον και απόλυπε αμαρτίας, δεήθητη κατά πρόσωπον και σμίκρινον πρόσκομα, απαρνήσου και άφησε τις αμαρτίες, παρακάλεσε τον προσωπικός και λιγόστεψε τις παραβάσεις σου, οι οποίες παρεντίθενται πρόσκομα μεταξύ σου και του Κυρίου. Ο άνομος, λέει και στον προφήτη Εζεκίλ, ο αμαρτωλός δηλαδή, εάν μετανοήσει και αποστραφεί όλες τις αμαρτίες τις οποίες διέπραξε και προσπαθήσει να τηρήσει όλες τις εντολές μου, λέγει ο Θεός για τον προφήτη Εζεκίλ, και να εφαρμόσει δικαιοσύνη και έλεος, θα μακροημερεύσει και δεν θα τιμωρηθεί με πρόωρο θάνατο. Όλα τα αμαρτήματα τα οποία έχει διαπράξει δεν θα τα ενθυμηθεί πλέον ο Θεός. Δηλαδή, έρονται οι συνέπειες των αμαρτιών εάν ο άνομος, εάν αποστρέψει εκ βασών των ανομιών αυτού, ονεποίησε. Και λέγει ο Θεός, εάν επιστρέψει ο άνομος και φυλάξετε πάντα σ' εντολάς μου και ποιήσει δικαιοσύνη και έλεος, ζωή ζήσετε και ουμή αποθάνει. Πάντα τα παραπτώματα αυτού όσα επίησεν, ουμνηθήσετε. Δηλαδή, ο Θεός ελεεί τον άνθρωπο που μετανοεί και δεν τον αφήνει να υποστεί τις συνέπειες των αμαρτιών του. Και πάλι αυτό βλέπουμε να ισχύει και για ολόκληρα έθνη. Λέγει πάλι ο προφήτης Ιερεμίας, ο Θεός δηλαδή δια του προφήτου, εάν λέει προαναγγείλω και αποφασίσω το τέλος ενός έθνους ή ότι θα εξολοθρεύσω και θα εξαφανίσω μία βασιλεία και τους πολίτες της, εάν εκείνο το έθνος επιστρέψει προς εμένα εν μετανοία, απαρνηθεί και απομακρυνθεί από όλες τις κακίες, εγώ θα αλλάξω γνώμη σχετικώς με τις λήψεις και τιμωρίες τις οποίες είχα σκεφτεί να επιφέρω εναντίον των ανθρώπων του λαού αυτού. Βλέπουμε λοιπόν πως λέγει ο ίδιος ο Θεός ότι αυτά που έχει αποφασίσει να επιφέρει στον λαό και στους πολίτες του λαού ο οποίος αμαρτάνει, αυτά τα παίρνει πίσω. Εάν ο λαός και ο κάθε ένας που αποτελεί τον λαό, μετανοήσει. Εάν εξ αντιθέτου, λέει,
ομιλήσω και αποφασίσω περί ενός έθνους και ενός βασιλείου ότι θα νοικοδομηθεί, θα φυτευτεί και θα προοδεύσει, ενώ οι άνθρωποι του έθνους αυτού πράξουν πονηρά ενώπιόν μου και δεν θέλουν να ακούσουν και να υπακούσουν στη φωνή μου, τότε θα αλλάξω γνώμη σχετικώς με τα αγαθά που είχα προναγγείλει ότι θα αποστείλω σε αυτούς. Βλέπουμε πως ισχύει και το αντίστροφο. Ενώ έχει προαναγγείλει ο Θεός ευλογίες, εάν ο λαός και οι πολίτες του έθνους αυτού που έχει δεχθεί αυτές τις υποσχέσεις από τον Θεό ότι θα έχει την ευλογία του, εάν αυτοί πέσουν στην αμαρτία, τότε και ο Θεός αναστέλει, παίρνει πίσω τις υποσχέσεις του και τους τιμωρεί αναλόγως, τους παιδαγωγεί δηλαδή αναλόγως με τις αμαρτίες τους. Πέρας λαλίσω επί έθνος ή επί βασιλείαν, το εξάρει αυτούς και το απολύει. Εάν υποτεθεί λέει ότι θα προαναγγείλω το τέλος ενός έθνους, μιας βασιλείας και θα τους οδηγήσω στην απώλεια και επιστραφεί το έθνος εκείνο από πάντων των κακών αυτών και το έθνος αυτό γυρίσει πίσω, επιστραφεί, μετανοήσει και οι άνθρωποι δηλαδή διορθωθούν. Τότε τι θα κάνει λέει ο Θεός, μετανοήσω περί των κακών όν ελογισάμην το ποιήσε αυτούς. Και πέρας λαλίσω επί έθνους και βασιλείαν του ανοικοδομήστε και του καταφυτεύεστε. Και αν από την άλλη πλευρά λέγει ομιλήσω και αποφασίσω για ένα έθνος και για μια βασιλεία ότι θα ανοικοδομηθεί, θα φυτευτεί, θα προοδεύσει και επίσωσε τα πονηρά εναντίον μου και αυτοί κάνουν αμαρτίες και δεν τηρήσουν τον νόμο μου, το μη ακούει της φωνής μου και μετανοήσω περί των αγαθών ελάλησα του ποιήσε αυτής. Τότε και εγώ λέει θα αλλάξω γνώμη σχετικώς με τα αγαθά που είχα προαναγγείλει ότι θα αποστείλω εις αυτούς. Βλέπουμε πως εάν ο άνθρωπος μετανοεί και ένα έθνος ολόκληρο εάν μετανοήσει, τότε δεν τιμωρείται. Τότε ο Θεός αναστέλει τις αποφάσεις του, ακυρώνει μάλλον τις αποφάσεις του. Και αυτό το βλέπουμε ανάγλυφο στην περίπτωση των Νινεβητών. Μετανόησαν οι Νινεβίτες, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και διαβάζουμε στην Πατερική Συλλογή Φως τα Φώτα. Μετανόησαν οι Νινεβίτες και έτσι μετανόησε και ο Θεός. Η μετάνοια κατάργησε την απόφαση του Θεού για καταστροφή της Νινεβής. Οι Νινεβίτες σταμάτησαν την πονηρία και ο Θεός διέριξε την απόφασή Του. Ω μετάνοια, όλα μπορεί και τα κάνει. Στη γη τελείται και αλλάζει τα πράγματα του ουρανού. Ακόμα τρεις μέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί. Ήταν το μήνυμα που κατ' εντολή του Θεού εκήρυξε ο προφήτης Ιωνάς στην πολυάνθρωπη πόλη της Νινεβή. Για ποιον λόγο, ρωτάει ο Χρυσόστομος, ο Θεός περιορίζει την προθεσμία σε τόσο σύντομο χρόνο, τρεις μέρες, για τρεις λόγους. Πρώτον, για να δεις την αρετή των βαρβάρων, των Νινεβητών, δηλαδή που μέσα σε τρεις μέρες μπόρεσαν να εξαλείψουν την οργή τόσων αμαρτημάτων. Δεύτερον, για να θαυμάσεις την φιλανθρωπία του Θεού, που αρκέστηκε στη μετάνοια τριών ημερών για τόσα αμαρτήματα και ανέστειλε, εννοεί ο Ιερός Χρυσόστομος, την απόφασή του για καταστροφή της Νινεβή. Και τρίτον, για να μην απογοητευτείς εσύ, έστω και αν έχεις διαπράξει άπειρα αμαρτήματα. Η μετάνοια μπορεί σε μια στιγμή να εξαλείψει παραπτώματα πολλών χρόνων. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να έχουμε την μετάνοια, την πρέπουσα στα αμαρτήματά μας και τότε θα γλιτώσουμε και από τις φοβερές συνέπειες
της αμαρτίας, γιατί δεν είναι δυνατόν σε εκείνον που αμάρτησε να διαφύγει την ανταπόδοση παρά μόνο δια μετανοίας, η οποία αρμόζει στο σφάλμα. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.